Ετοίμασας ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Με ελείπανας εν ελαίω την κεφαλή μου και το ποτηριόν σου με θύσκον με ως ικράτιστον. Ετοίμασες μπροστά μου, λέει, τραπέζι απέναντι από εκείνους που με στεναχωρούν. Με ελείπανας το κεφάλι μου με αρώματα και το ποτήρι σου είναι ωραιότατο, το περιεχόμενο του ποτηριού σου, κράτιστον κρασί, άριστο κρασί που μεθάει. Εδώ λοιπόν εμφανίζεται ο Θεός Συμποσιάρχης, όπως σας είπα, τραπεζοκόσμος, τραπεζοκόμος, εστιάτορας. Καλεί των πιστών να φάει. Ετοίμασας ενώπιον μου τράπεζαν. Σύ ετοίμασες μπροστά μου. Ναι, αγαπητοί μου, ο Θεός καταρχάς είχε ετοιμάσει τον αρχαίον παράδεισον για ιδιαίτερο ενδιέτοιμα των πρωτοπλάστων. Κατόπιν, επειδή έχασαν αυτό το ενδιέτοιμα οι πρωτόπλαστοι, εκόσμησε τη γη με τόσο σοφία και τόση ομορφιά, με στολίδια τέτοια που να λέγεται η γη μας κόσμος. Κόσμος, στην αρχαία ελληνική, θα πει στολίδι. Κατόπιν ετοίμασε το μυστήριο της ενανθρωπίσεως. Ετοίμασε τον Υιόν του να γίνει άνθρωπος για τη σωτηρία μας. Κατόπιν προσέφερε τον εαυτόν του για μας και μας έδωσε έτοιμα όλα εκείνα που θα μας σώσουν, το σώμα του και το αίμα του. Ακόμη μας ετοίμασε και βασιλείαν ουράνιον, άφαρτον και αιώνιον. Θυμηθείτε εκεί τι λέει όταν θα κρίνει τον κόσμο: κληρονομήσατε, θα πει στους δικαίους, την ετοιμασμένη ημίν βασιλεία από καταβολής κόσμου. Τι είπε? Την ετοιμασμένη, δηλαδή αυτή που ετοιμάστηκε. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ ο Θεός έχει ετοιμάσει. Ωραία το λέει ο Ψαλμόδος λοιπόν. Ετοίμασας τράπεζαν. Μην ξεχνάτε ότι ο Κύριος παρομοίασε την βασιλεία του Θεού με τραπέζι. Ετοίμασες τραπέζι σημαίνει ετοίμασες τη βασιλεία. Για μένα, εμένα τον φτωχόν άνθρωπο. Εγώ τι έχω να προσφέρω στο Θεό? Μόνο λίγο πίστη και λίγο αγάπη στο Θεό. Ενώπιόν μου, λέει, την τράπεζα. Ναι, ενώπιόν μου. Στην παρούσα ζωή, που δείχνει όχι μόνο τη φροντίδα της παρούσης ζωής για τη βιολογική μας ζωή, αλλά την κατεξοχήν τράπεζα. Και αυτή η κατεξοχή τράπεζα είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού πάνω στην Αγία Τράπεζα. Εκεί ετοιμάζει ο Θεός την κατεξοχήν τροφή. Ωραία το λέγει αυτό στο βιβλίο των Παροιμιών, είναι στο 9 κεφάλαιο. Η σοφία, λέγει, η σοφία είναι ο Ιησούς Χριστός. Οκοδόμησε αυτή η οίκον. Ο οίκος που οικοδομεί είναι η Παναγία. Και υπήρησε στήλους 7. Τη στήριξε την οικία αυτή, τον οίκον αυτών, σε 7 στήλους. Έσφαξε τα εαυτής θύματα, τα σφαχτά της. Εκέρασε εις κρατήρα των εαυτής ίνων. Ετοίμασε και το κρασί στον κρατήρα, στο ποτήρι. Και ετοιμάσα το την εαυτής τράπεζα. Και ετοίμασε το τραπέζι της. Απέστειλε τους εαυτής δούλους. Συγκαλούσα με τα υψηλού κηρύγματος, επικρατήγρα λέγουσα. Έστειλε τους υπηρέτες να φωνάξουν δυνατά. Έλθετε, δηλαδή ελάτε. Φάγετε, δηλαδή φάτε, τον αιμόν άρτον. Και πείετε ίνον, ον εκέρασα ημίν. Αυτός τελευταίος στίχος που είναι στις Παροιμίες Σολομώντος, Παλαιά Διαθήκη. Τι σας θυμίζει? Λάβετε, φάγετε. Έτσι πόσο βλέπουμε να υπάρχει μια κοινωνία τόσο φιλική, μια κοινωνία τόσο ζεστή, μια κοινωνία αφάνταστα κοντινή. Αυτό δε το ενώπιόν μου μπροστά μου σημαίνει μια προσωπική σχέση. Σημαίνει ακόμα και τη σωτηρία του προσώπου. Εξ εναντίας των θλιβόντων με, μπροστά σε εκείνους οι οποίοι με θλίβουν. Ποιοι θλίβουν? Οι δαίμονες. Μπροστά τους, γιατί αυτοί δεν μπορούν να γίνουν μετοχοί του σώματος και του αίματος του Χριστού, αλλά ο Θεός μας δίνει το σώμα του και το αίμα του, ο Χριστός, και ταυτόχρονα φροντίζει για μας, είναι ο προστάτης μας. Ελείπανας εν ελαίω την κεφαλή μου. Ήταν μια συνήθεια των αρχαίων να λείπουν με λάδι αρωματικό το κεφάλι και τα λοιπά, προκειμένου να γίνει ένα συμπόσιο. Και εδώ είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που τα παίρνουμε στο μυστήριο του χρίσματος, δηλαδή που ενεργοποιούνται στην συνειδητή μυστηριακή μας ζωή. Και το ποτήριόν σου με θύσκομαι ως ικράτιστον. Και το ποτήριόν σου, λέγει, το ποτήριόν σου, το ποτήρι σου,
είναι εκείνο που έρχεται να με μεθύσει, γιατί είναι δυνατό κρασί, είναι άριστο κρασί. Κράτιστος είναι ο υπερθετικός του κρατής, το τις με ύψιλον, δηλαδή ο ισχυρότατος, δηλαδή ο δυνατότατος, το δυνατό κρασί. Αλλά ακόμα είναι και το υπερθετικό του αγαθός, που σημαίνει ο άριστος. Συνεπώς, δυνατό και άριστο κρασί, ανώθευτο. Είναι το ποτήρι που περιέχει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ατόφιο. Το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αγαπητοί μου, αυτόμεθα τον άνθρωπο, τον μεθά με την αγαθή μέθην, τον μεθά με το πνεύμα του Θεού, με το Άγιον Πνεύμα. Ήταν η μέθη των Αποστόλων κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Τι είπαν οι Ιουδαίοι, όλες, γλεύκους με μεθωμένοι εισήν. Είναι, λέει, μεθυσμένοι, γέμισαν από γλεύκος κρασί. Ήπιανε φρέσκο γλεύκος, είναι το φρέσκο κρασί. Ήπιαν, λέγει, φρέσκο κρασί, τους χτύπησε το κεφάλι και βγήκαν τώρα έξω και κάνουν κηρύγματα. Και λέει ο Απόστολος Πέτρος, είναι 9 το πρωί. Πρωί-πρωί δεν πίνουν κρασί. Και ξέρουμε, έχουμε συνείδηση του εαυτού μας. Ο μεθυσμένος δεν έχει συνείδηση του εαυτού μας. Ρήματα Θεού λέμε. Αυτό που βλέπετε, αυτό που μοιάζει σαν μέθη, δεν είναι παρά η παρουσία του Αγίου Πνεύματος που κάνει τον άνθρωπο σαν μεθυσμένο. Είναι αυτό που θα πει κατοπινά και θα γράψει ο Απόστολος Παύλος στους Εφεσίους: και μη μεθύσκεστε ίνο ενώες την ασωτεία, μη μεθάτε με κρασί που εκεί υπάρχει η ασωτεία, αλλά πληρούστε εμπνεύματι, να γεμίζετε και να ξεχυλίζετε από το Πνεύμα του Θεού, από τα χαρίσματά Του, λαλούντες εαυτής ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές. Να ψάλετε, να υμνείτε τον Θεό, γιατί γέννησε η ψυχή σας από Πνεύμα Θεού, από αυτή τη μέθη του Αγίου Πνεύματος. Και αυτή η μέθη είναι, αγαπητοί μου, εκείνη η οποία γεννά τους Αγίους. Είναι εκείνη που γεννάει τους ομολογητάς, όπως σήμερα έχουμε την εορτή του Αγίου Νικηφόρου, του ομολογητού Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως, γεννάει τους μάρτυρας. Είναι αυτή η μέθη που διατηρεί το πνεύμα του ανθρώπου ζέων, λέει ο Απόστολος Παύλος, το πνεύμα της ζέοντες. Στο πνεύμα, λέει, να είσαστε βραστεροί, ζεστοί, ζεματιστοί, καυτεροί, όχι χλιαροί. Σε μια εποχή παγωμένη, αν μπορείτε, και το πνεύμα του Θεού είναι εκείνο που κάνει τις ψυχές να είναι ζωντανές και βραστές, ζεστές, να καίνε. Αυτή η μέθη είναι εκείνη η οποία, αν το θέλετε, του Αγίου Πνεύματος, που διαλύει το κοσμικό φρόνημα και διατηρεί τον άνθρωπον πνευματικών μέσα σε ένα κόσμο σαρκικό και δαιμονικό. Πώς καταφέρνει κανείς να είναι αυτό που πρέπει να είναι? Έχει αυτήν την μέθη. Αν δεν έχει αυτή τη μέθη, δεν κάνει